Και θα προχωρήσουμε με την βράβευση των καλύτερων ανακοινώσεων φέτος για πρώτη φορά. Είχαμε ανακοινώσεις προφορικές και αναρτημένες στο συνέδριό μας. Συνολικά είχαν υποβληθεί 46 εργασίες, οι οποίες αποτυπώνουν την εργασία, τη δουλειά μας, την επιστημονική δουλειά και την καθημερινότητά μας στον Ευαγγελισμό. Είναι εργασίες από τα τμήματα του Ευαγγελισμού, είτε αυτόνομα είτε συνεργατικές. Υπάρχουν 5 ισότιμα βραβεία καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης των ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο plenary session της Τρίτης. Με τη σειρά που παρουσιάστηκαν, ο ρόλος της 24ωρης καταγραφής της διακύμανσης των ιστικών επιπέδων κορτιζόλης και συναφών στεροειδών των επινεφριδίων στο σύνδρομο Κάσινγκ από το Ενδοκρινολογικό Τμήμα και το Πανεπιστήμιο Μπέργεν, όπως και το Καρολίνσκα και το Μπρίστολ. Κυρία Βασιλιάδη, Μπαλομενάκη, Μαργαριτόπουλος, Τσαγκαράκης, Μέθλη, Κάμπε, Λίκτμαν, Χάσμπι. Ναι, ο κύριος Βουγάς να έρθει να δώσει το βραβείο και να έρθουν και οι συγγραφείς της εργασίας, ένας ή όλοι όσοι είναι εδώ τέλος πάντων. Ποιος άλλος είναι μετά, ξέρει, σιγά. Κυρία Βασιλιάδη. Ο κύριος Αποστόλου θα απονείμει το επόμενο βραβείο. Η συμβολή της σιντεροσκόπησης με κάψουλα στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων σε ασθενείς με διαγνωσμένη νόσο Crohn, η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου κέντρου αναφοράς από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας και τους κυρίους κυρίες Βιάζη, Τσούκαλη, Πόντα, Καραμπέκο, Χατζιευαγγελινού, Γκέρο, Φιλιππίδη, Βράκα, Κουστένι, Μουντάκι, Μελά, Χριστίδου, Αρχάβλη, Βιέννα και τον διευθυντή, τον κύριο Μάτζαρη. Κύριε Αποστόλου, κύριε. Το χάσα τώρα. Τι έχω, το τρίτο. Εντάξει, θα ξαναπάω πίσω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Έλα. Δικό σου είναι. Συνήθως δεν είμαστε έτσι χαμογελαστοί, μαλώνουμε για τα ραντεβού. Είναι από τις δύσκολες ομάδες. Περίμενε τώρα γιατί την έχασα. Λοιπόν, η κυρία Τσιρογιάννη θα απονείμει το επόμενο βραβείο για την εργασία αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών χειρισμών σε ασθενείς με νόσο Κούσιγκ, η οποία είναι από τους Μητραβέλα, Μπαλομενάκη, Μαργαριτόπουλο, Διαμαντόπουλο, Κανελοπούλου, Βασιλιάδη και Τσαγκαράκη. Δώστε καλύτερα από εκεί για να μην. Κι εγώ. Το επόμενο βραβείο θα δώσει ο κύριος Στυλιανίδης για την εργασία με τίτλο «Επιθετική συστηματική μαστοκυτάρωση, το γενετικό προφίλ της νόσου υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών» από τους Τσόνι, Γαροφαλάκη, Αραπίδου, Τζιότζιου, Μασαούτη, Νικολού, Γιατρά, Μάρκου, Δελίμπαση, Γιγάντε, Μπαλταδάκη, Ψαρά, Ροντογιάννη, Καρμύρη και την Ομιλούσα. Το 10, ο τελευταίος εγγένει και
Πάντα νεαρός. Ο κύριος Καπύρης θα δώσει το επόμενο βραβείο για την εργασία νεοεμφανιστής σακχαρώδης διαβήτης μετά τη μεταμόσχευση προδιαθεσική παράγοντες από τους Σμυρλή, Τσούκα, Γεωργακόπουλο, Μπαλάσκα, Βουγά και Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, νομίζω ότι δικαιούστε να ανεβείτε κι εσείς. Και ο κύριος Βουγάς, ναι. Α, συγγνώμη, κύριε Βουγά, δεν θα πει. Αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε κι άλλο. Ωραία. Και τώρα τα βραβεία για τις αναρτημένες ανακοινώσεις. Η απόφαση ήταν να δοθεί ένα βραβείο, υπήρξαν όμως δύο ισότιμες εργασίες. Ο κύριος Αυγερινός θα δώσει το ένα βραβείο για την εργασία «Οπίσθια διαδερμική αυχενική σπονδυλοδεσία για τη θεραπεία καταγμάτων της θωρακικής και οσφυγικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης» από το Σκουρτζή, Ζωγάκη, Νικάκη, Παπαγιαννάκο, Τζουρβάκη. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή, είναι πολύ ψηλή όλη. Η άλλη αναρτημένη εργασία που παίρνει το βραβείο είναι η εργασία «Ορολογική και γενετική δείκτες στην παρακολούθηση και διαγνωστική προσέγγιση της κοιλιοκάκης σε συγγενείς ασθενών». Θα το απονείμει η κυρία Μπελεσιώτου και η εργασία είναι από τους Κίτσιου, Αθανασιάδη, Κουνιάκη, Σουφλερό, Κόντου, Αμπελακιώτου, Πομόνη, Γκυζόρη, Ταράση και Τσιρογιάννη. Και βέβαια τώρα ήρθε η ώρα να απονείμουμε βραβεία στους δύο ειδικευόμενους οι οποίοι παρακολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου μας. Το πρώτο βραβείο θα απονείμει ο κύριος Καρακάσης στον συνάδελφό μας, τον Παναγιώτη Καρβούνη, ο οποίος πραγματικά δεν έφυγε από την αίθουσα. Και η κυρία Αθανασιάδη θα δώσει το δεύτερο βραβείο στη συνάδελφό μας Παπαδοπούλου Σταυρούλα από το κυταρολογικό τμήμα που συγκέντρωσε 90% του χρόνου παρακολούθησης. Ο κύριος Καρβούνης το 95% είχε, δεν σας το είπα. Θα τα βάλω αυτή μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το 25ο πανηγυρικό ετήσιο σεμινάριο του Ευαγγελισμού άνοιξε την αυλαία του τη Δευτέρα. Ο χρόνος κύλησε μάλλον γρήγορα και έτσι φτάσαμε σήμερα που πέφτει η αυλαία του σεμιναρίου. Ήταν 5 μέρες γεμάτες από γνώση και δραστηριότητα. Είχαμε εκπαιδευτικά συμπόσια, διαλέξεις, διαδραστικές συνεδρίες, διατμηματικά συμπόσια, διεπιστημονικά συμπόσια, για πρώτη φορά στο φετινό σεμινάριο και διανοσοκομιακά συμπόσια, επιστημονικές αντιπαραθέσεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις που μόλις δώσαμε τα βραβεία, δορυφορικές εκδηλώσεις και ένα δυναμικό παρόν από τον νοσηλευτικό τομέα. Το σεμινάριο, όπως πάντα, ήταν πολυθεματικό και η δράση και οι αλληλεπιδράσεις των γιατρών έγιναν τόσο μέσα στις αίθουσες, όσο και στην ώρα των διαλυμάτων και
στο χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων, που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, είχαμε αναρτημένες ανακοινώσεις, και βλέπετε εδώ την παρουσίαση των αναρτημένων ανακοινώσεων. Είχαμε μια εξαιρετική τελετή έναρξης, στην οποία ο κύριος Γιαλούρης μας έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο, από το 1881 που μπήκε το πρώτο θεμέλιο για αυτό το νοσοκομείο μέχρι σήμερα, και ήταν ένα ταξίδι του Ευαγγελισμού και του ίδιου στον Ευαγγελισμό. Και η μέρα αυτή έληξε με τους Λαλιτάδες και το Σύλλογο των Υπηρωτών Ηλιούπολης, οι οποίοι μας προσέφεραν πραγματικά ένα ταξίδι στην παράδοση, και στο τέλος σήκωσαν όλο τον κόσμο, δίνοντας έτσι ένα καλό και ήρεμο τέλος στη μέρα μας, μετά από μια μέρα πολύ γεμάτη. Ενημερώσαμε όσους ήθελαν για τον εθελοντισμό και τη δυνατότητα να γίνουν εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυττάρων, πράγμα που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Και βέβαια είχαμε την εικαστική έκθεση με πολλούς συναδέλφους. Είναι η δεύτερη χρονιά που είχαμε αυτή την εικαστική έκθεση, με πολλούς συναδέλφους να συμμετέχουν και να εκθέτουν τα έργα τους, έργα αξιόλογα και πάρα πολύ ωραία. Θα παρακαλέσω την κυρία Ισχάκη, η οποία είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, αλλά είναι καλλιτέχνης η ίδια και ήταν αυτή που επιμελήθηκε το στήσιμο της έκθεσης. Και τον κύριο Καρακάση να δώσουν τα αναμνηστικά στους συμμετέχοντες στην έκθεση. Κύριε Καρακάση, πρέπει να ανεβείτε οπωσδήποτε να δώσετε στην κυρία Ισχάκη. Δεν μπορεί να το απονείμει μόνη της τον εαυτό της. Θες να πεις κάτι? Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Πρωτού δώσουμε λοιπόν τα αναμνηστικά, θα ήθελα απλά να πω κάτι. Πριν 4 χρόνια, πρώτη φορά συμμετείχα σε μια έκθεση ζωγραφικής με δικά μου έργα. Πρέπει να πω ότι το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Το άγχος που είχα ήταν μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλη παρουσίαση είχα κάνει ποτέ σε κόσμο ιατρική. Συνειδητοποίησα ότι το άγχος μου προέκυπτε από το γεγονός ότι όταν εκθέτεις ένα έργο, είναι σαν να εκθέτεις ένα κομμάτι της ψυχής σου στον κόσμο, ή το έχεις καταθέσει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το χαρτί, στον καμβά ή οπουδήποτε. Και αυτό σας διαβεβαιώ ότι είναι κάτι τόσο τολμηρό, όσο και υπέροχο ταυτόχρονα. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να αναφέρουμε έναν ένα τους καλλιτέχνες που πήραν μέρος στην εικαστική μας έκθεση και ομόρφυναν το χώρο μας. Είναι και όλα εκεί, τις βλέπουν όλοι. Πολύ ωραία. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι είναι από τους καλλιτέχνες εδώ. Θα τους αναφέρω πως είναι γραμμένοι και στην λίστα. Η κυρία Καραπούλιο Άσπα συμμετείχε με έργα Λάδι και Κάβουν, όποιος πρόλαβε να τα δει. Η κυρία Καριστινάκη Φωτεινή. Κυρία Μαραγκού Μαρία. Ελάτε, κυρία Μαραγκού. Είναι δεύτερη χρονιά που εκθέτει. Με τρία έργα ακριλικά. Η κυρία Πατσάκη Ειρήνη. Η κυρία Σκόρδα. Τα Σιωπούλου Μελπομένη. Σταύρος Τσιτηρίδης, η κυρία Τζανέλα, είμαστε μαζί 30 χρόνια στον Ευαγγελισμό. Κυρία Φραγκιαδάκη Βασιλική. Ε,
Άντε να έρθω κι εγώ. Η κυρία Αποστολίκα, δεν είναι, και η Χατζοπούλου, Γεωργία. Ωραία. Η κυρία Ισχάκη. Μην. Και βέβαια, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν είχε εκθέσει κάποιο έργο, αλλά ακούσαμε τις νότες του, και εδώ τον βλέπετε επί το έργον και επί το έργον. Πού είναι ο κύριος Παπαδόπουλος? Α, έχει φύγει, τι κρίμα. Ωραία. Και βέβαια, είχαμε την εξαιρετική ομιλία που μόλις πριν ακούσαμε, τις ανακοινώσεις που βραβεύθηκαν, τα μόρια που είδατε ότι πήραν δύο ειδικευόμενοι. Για πρώτη φορά είχαμε εφαρμογή Congress App που μπορούσε κάποιος να κατεβάσει στο κινητό του και να βλέπει όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το app την εταιρεία ROS, η οποία το χορήγησε, όπως ευχαριστούμε και όλες τις εταιρείες που χορήγησαν το σεμινάριο, διότι δυστυχώς, χωρίς την βοήθειά τους, δεν θα μπορούσε να στηθεί όλο αυτό το σεμινάριο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους προέδρους, τους ομιλητές και τους ανθρώπους που παρακολούθησαν το σεμινάριο, που με την παρουσία τους, τις εργασίες τους, την προσπάθειά τους και την αλληλεπίδρασή τους, έκαναν αυτό το σεμινάριο να είναι ζωντανό και να έχει επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή του Σεμιναρίου, την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου, ο κύριος Καρακάσης και ο κύριος Καπίρης βοήθησαν πάρα πολύ, όπως και όλα τα μέλη, την Συμβουλευτική Επιτροπή, την Επιτροπή Αριστείων Επιστημονικής Επίδοσης, την Επιτροπή Κρίσεως Εργασιών, την Επιτροπή Κρίσεως των Αναρτημένων Εργασιών, την Εκδοτική Γραμματεία που φρόντισε να διορθώσει όλα τα κείμενα ώστε να είναι τέλεια, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ο καθένας έβαλε ένα λιθαράκι για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το πενθήμερο σεμινάριο. Θέλω να ευχαριστήσω την Άσια και την Τζούγια που είχαν τη γραμματιακή υποστήριξη του σεμιναρίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα δύο κορίτσια της Γραμματείας της Επιστημονικής Ένωσης, την Ξανθή Τεντριφέρη, αλλά κυρίως την Κατερίνα την Παπαμαλή, η οποία κράταγε την πακέτα και χωρίς αυτήν δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του νοσοκομείου για όποια βοήθεια μας παρήχε και κυρίως για ότι είχαμε σωστή φύλαξη στα έργα που ήταν εκτεθειμένα έξω και να ευχηθώ του χρόνου να την ευχαριστήσουμε και για το ότι θα έχει εκπληρώσει το αίτημά μας επιτέλους το δώμα να γίνει όπως πρέπει να είναι. Το σεμινάριο τελείωσε. Δίνουμε ραντεβού του χρόνου. Ωστόσο, το επιστημονικό πρόγραμμα της Ένωσης συνεχίζεται με τη συζήτηση των περιστατικών της Τετάρτης και τα κλινικά φροντιστήρια της Τρίτης, στα οποία η παρουσία μας πρέπει να είναι ανελιπής. Και βέβαια, όπως είπε πριν και ο κύριος Στυλιανίδης, έχουμε ένα περιοδικό που θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Όλες αυτές οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αποτελούν ένα πάρα πολύ καλό υλικό για το περιοδικό μας. Θα πρέπει να γραφούν και να δημοσιευτούν. Και θα κλείσουμε. Πώς αλλιώς... Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε και σένα γιατί έκανες όλη τη δουλειά. Εσύ τους ευχαρίστησες όλους. Ακόμα, να έχουμε τον κύριο Αποστόλου.
Το κύριο εδώ είναι. Το κύριο θα πάρω για τους μουσουλμούς μας. Ανοίξτε, παρακαλώ, να φέρεις πλάσμα. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Ελάτε, 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 κύριε Ταμπάρο, κύριε Κοτογιώργο, κύριε Σύμβουλο, κύριε Βιτζάλη, κύριε Σουσάνο.